Τελευταία ημέρα προεκλογικού αγώνα και στο στούντιο απέναντί μου ο δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας, ο Κώστας Μπακογιάννης. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Τσίμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την επίσκεψη. Λοιπόν, έλεγα χτες ότι μου έκανε φοβερή εντύπωση και νομίζω ότι έκανε σε πολλούς. Καταρχήν, δεν συμφωνώ με τα σχόλια που λένε: δεν το είδε κανείς. Πώς δεν το είδε κανείς? Το είδαν περίπου 300.000 άνθρωποι, διπλάσιοι από όσους ψήφισαν. Δηλαδή, δεν είναι κακό. Και, η δικιά μου εντύπωση ήταν ότι ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση που δεν τη βλέπουμε συχνά στην ελληνική τηλεόραση και κυρίως δεν τη βλέπουμε ανάμεσα σε υποψηφίους, ανάμεσα σε πολιτικά πρόσωπα. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φάνηκε. Το ήθελα πάρα πολύ αυτό το debate και το επιδίωξα. Συνειδητά. Και αυτό είναι παράξενο, γιατί συνήθως αυτός που προηγείται και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, έλεγα ότι είναι όπως το ποδόσφαιρο που άμα η ομάδα σου βάλει ένα γκολ στο ντέρμπι, λες στο διαιτητή, σφύρα το λίχτο. Τι θέλουμε, γιατί παίζουμε κι άλλο. Σύμφωνοι, τα άκουσα κι εγώ αυτά, αλλά κοιτάξτε, ανεξαρτήτου πολιτικού αποτελέσματος, που πραγματικά η ψήφος της προηγούμενης Κυριακής ήταν μια μαζική, αν θέλετε, αναγνώριση του έργου μας και μια πολύ έτσι σημαντική εμπιστοσύνη στο σχέδιό μας για την επόμενη πενταετία. Η υψηλή αποχή, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, δεν μπορεί παρά να μας προβληματίσει. Αισθάνθηκα λοιπόν πως είναι υποχρέωσή μου, εφόσον απευθύνομαι σε όλες τις Αθηναίες και όλους τους Αθηναίους και εφόσον κυρίως θέλω να υπηρετήσω για άλλη μία πενταετία όλες τις Αθηναίες και όλους τους Αθηναίους, να κάνω ό,τι μπορώ, ό,τι παίρνει από το χέρι μου, να πείσω περισσότερους και περισσότερες να έρθουν στις κάλπες. Πιστεύω ότι κάναμε ένα βήμα. Θα φανεί βεβαίως την Κυριακή. Αλλά ήταν ένας διάλογος ωραίος, ελεύθερος, πολιτισμένος. Θα ήθελα, δεν σας κρύβω, να είναι ακόμα πιο ελεύθερος. Δηλαδή, ναι, αυτό που εμείς ζητήσαμε από την ΕΡΤ από τη Δευτέρα ήταν να μην υπάρχει κανένας κανόνας, κανένα χρονόμετρο. Έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και στους δημοσιογράφους που συντονίζουν τη συζήτηση, αλλά κυρίως σε εμάς τους ίδιους υποψηφίους, ότι μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας και να σταθούμε, αν θέλετε, στο ύψος των περιστάσεων. Άρα, αυτή τα σφιχτικά πλαίσια, αν θέλετε. Ναι. Έχεις δύο ερωτήσεις, έχεις δύο παρεμβάσεις, έκανες τρεις, έκανες μία. Ναι, και εντάξει, τόσο, ναι, τόσο, αλλά τόσο δευτερόλεπτα. Αυτά νομίζω απλώς παίρνουν οξυγόνο από το δημόσιο διάλογο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω ότι αυτός ο διάλογος έδωσε ένα ωραίο πρότυπο και μακάρι να έχει συνέχεια. Δηλαδή, μακάρι από εδώ και πέρα έτσι να γίνεται η κουβέντα, η πολιτική και στις κανονικές εκλογές, θα το σε ευρωεκλογές, ας πούμε, που έρχονται. Ήταν ένα ωραίο πρότυπο και στην ελευθερία του διαλόγου και στη ζωντάνια του, αλλά και στον πολιτισμό του. Από αυτά που, από τις θέσεις του αντιπάλου σας, του κ. Δούκα, αισθάνεστε ότι απέχετε πάρα πολύ? Γιατί σε μερικά πράγματα αισθάνθηκα ως ακροατής, ως τηλεθεατής, ότι δεν είστε και πάρα πολύ μακριά. Υπάρχουν πράγματα στα οποία βέβαια διαφωνείτε, έχετε άλλη προσέγγιση, αλλά σε πολλά ήσασταν, μου φαίνεται, σχετικά κοντά. Εδώ να σου δείξει. Μιλάμε για τα σπίτια μας, μιλάμε για τις γειτονιές μας, άρα έχουμε και περισσότερα, αν θέλετε, παιδεία συνεννόησης. Από τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί συνεργάτες στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενίοτε μπορούμε να συμφωνούμε ακόμα και διαφωνώντας. Θα ήθελα να έχουμε πετύχει περισσότερα έτσι, σημεία σύγκλησης. Και δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε το debate. Θα είδατε ότι εγώ έκανα και μια προσπάθεια συνειδητή από την αρχή να τα βρω. Για παράδειγμα, με εξέπληξε ότι δεν συμφωνήσαμε για τις κάμερες. Το θεώρησα προφανώς λανθασμένα, απολύτως προφανές και αυτονόητο. Όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάμερες σε όλες τις πόλεις της Ευρώπης, είτε έχουν κεντροαριστερούς δημάρχους είτε κεντροδεξιούς δημάρχους, όταν αυτά έχουν λυθεί με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, όταν έχεις κάμερες νέας γενιάς οι οποίες μπορούν να εντοπίζουν ακόμα και την ηχορύπανση, όταν και σήμερα στην Αθήνα, στην Ελλάδα, για να εξιχνιάσουμε τα εγκλήματα, πολλές φορές καταφεύγουμε στις κάμερες τις ιδιωτικές, ναι, που έχουν τα μαγαζιά, τα μαγαζιά ή τράπεζες ή τα σπίτια. Γιατί όχι? Ναι. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι υποκαθιστούμε την ανάγκη, την αντικειμενική ανάγκη για ενίσχυση της αστυνόμευσης στην πόλη και πως δεν μπορούμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε πολιτικά, αυτοδιοικητικά και να είμαστε πιστικοί τον αστυνομικό της γειτονιάς. Από την άλλη μεριά, υπάρχει αυτό, και αν τα νούμερα είναι σωστά, αυτό που υπόθηκε, που άκουσα, ότι πριν από μερικά χρόνια η δημοτική αστυνομία είχε 1.000 άνδρες και γυναίκες και τώρα έχει 200, ας πούμε, με ξάφνιασε. Ναι, ξεκινήσαμε από τους 1.200 πριν τα μνημόνια και είμαστε τώρα περίπου στους 400. Αλλά ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι μόνο αριθμητικό, είναι και ποιοτικό.
να κάνουμε μια συζήτηση, να συμφωνήσουμε τι περιμένουμε από τη δημοτική αστυνομία και τι περιμένουμε από την ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Καλός ή κακός. Στην ελληνική πολιτεία και συνταγματικά, αν θέλετε, το μονοπόλιο της βίας το κατέχει το κράτος. Η ελληνική αστυνομία. Εδώ δεν είναι Νέα Υόρκη με την NYPD, όπως τα βλέπουμε στα έργα. Είναι Ελλάδα. Είναι Αθήνα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η δημοτική αστυνομία δεν ασχολείται με την εγκληματικότητα, όπως ενδεχομένως κάποιοι να την αντιλαμβάνονται, ακόμα και είναι μικροεγκληματικότητα. Πάντως, αντιμετωπίζει συγκεκριμένα φαινόμενα παραβατικότητας. Σε μια πλατεία ή σε έναν δρόμο που απλώς περνάει, δίνει μια αίσθηση. Δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας ενδεχομένως. Και ας είναι δημοτικός αστυνομικός, και ας μην έχει όπλο ή δυνατότητα να συλλάβει κάποιον. Θα συμφωνήσω μαζί σας με την εξής έννοια. Ότι θα πρέπει να αλλάξουμε μοντέλο στην Αθήνα και να αλλάξουμε μοντέλο και στην Ελλάδα. Και να μιλήσουμε επιτέλους ανοιχτά για την ανάγκη για προληπτική, συστηματική κοινοτική ασυνόμευση. Όπου το έχουμε δοκιμάσει αυτό, γιατί ξεκίνησαμε την προσπάθεια με τον Μιχάλη Τοξοχοίδη, υπογράφοντας μια συμφωνία και δημιουργώντας ένα ενιαίο συντονιστικό κέντρο. Για παράδειγμα, στον Άγιο Παύλο, που συνεργαζόμαστε και με τους κατοίκους και με τους συλλόγους της περιοχής, έχουμε πετύχει σημαντικά αποτελέσματα. Όμως πρέπει να είναι σαφές ποιος είναι ο ρόλος του καθενός μας, διότι είναι κάποιος με στολή, δημοτική αστυνομία, η πυροσβεστική, εγώ θα σας έλεγα, ή το ΕΚΑΒ, σίγουρα δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, αλλά ως εκεί. Δεν μπορεί να συλλάβει, δεν μπορεί να προστατεύσει εκείνη τη στιγμή κάποιον αν τελείται ένα δίκημα, παρά μόνο όσο θα μπορούσαμε ενδεχομένως εσείς και εγώ. Πόσο σημαντικό είναι, γιατί στη συζήτηση το θέμα της ασφάλειας πήρε μια έκταση, ένα μεγάλο κομμάτι της συζήτησής σας. Πόσο σημαντικό είναι, όχι για την πόλη, για την πόλη είναι, γιατί έχουμε αύξηση εγκληματικότητας, λένε τα στοιχεία, έχουμε μάλιστα αύξηση της νεανικής παραβατικότητας, που είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά στου Δήμου τη δουλειά, στου Δήμου το όνειρο ή το έργο. Πόσο σημαντικό είναι το θέμα της ασφάλειας, τι μπορεί να κάνει και πόσο σημαντικό είναι αυτό που μπορεί να κάνει? Η ασφάλεια είναι η βάση. Ξεκάθαρα. Είναι η βάση του πολιτισμού, της καθημερινότητάς μας, για τον οποίο όλοι μιλάμε και νομίζω στον όλοι αγωνιζόμαστε. Πρακτικά, έχουμε μια πλατεία. Ας μην ονοματίσω τώρα, υπάρχουν πολλές. Που εμείς πάμε ως Δήμος, καθαρίζουμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, πλένουμε, αλλάζουμε τους κάδους, έχουμε και υπόγειους κάδους πλέον. Αλλάζουμε τα φώτα, βάζουμε LED, περιποιούμαστε το πράσινο, ανανεώνουμε την παιδική χαρά, ανακατασκευάζουμε το γηπεδάκι. Θέλω να πω ότι κάνουμε τη δουλειά μας πρακτικά. Δεν μεταμορφώνεται, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, δεν μετασχηματίζεται ξαφνικά αυτή η πλατεία των Αθηνών σε κάποια πλατεία των Παρισίων ή της Ζηρίχης. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχει βοηθηθεί πάρα πολύ η καθημερινότητα του 24ωρου, αν θέλετε, το Αθηνά. Όλη αυτή η προσπάθεια ακυρώνεται εάν δεν υπάρχει ασφάλεια. Ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Γι' αυτό και θα με έχετε ακούσει πολλές φορές αυτά τα 4 χρόνια να βγαίνω και να μιλάω πάρα πολύ ανοιχτά. Και να μην κάνω τίποτα παραπάνω από το να αξιοποιώ το δημόσιο βήμα που έχω στη διάθεσή μου ως Δήμαρχος Αθηναίων και να μεταφέρω την απόγνωση, την απελπισία των κατοίκων αυτής της πόλης. Αν μιλήσετε με του ιερείς, με τον ιερέα στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Ομόνια, αν μιλήσετε με τον Εμπορικό Σύλλογο, άμα μιλήσετε με καταστηματάρχες στην Αττική ή στη Βικτόρια, άμα μιλήσετε με κατοίκους στην Πλάκα, όλοι θα σας πούνε το ίδιο. Πως αυτό δεν αντέχεται. Απλώς αισθάνομαι ότι, αν καταλαβαίνω σωστά, μου λέτε ότι το περισσότερο που μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος, ο όποιος Δήμαρχος, είναι απλώς να αξιοποιήσει το δημόσιο βήμα για να μεταφέρει αυτή την αγωνία. Δεν μπορεί να το λύσει. Ή μπορεί να το λύσει βάζοντας περισσότερα φώτα ή κάνοντας τη δημοτική αστυνομία να περνάει πιο συχνά από εκεί για όση αξία έχει. Όχι. Όλα έχουν την αξία τους, γιατί αν ένα πράγμα νομίζω πλέον είναι ξεκάθαρο στην εποχή μας, είναι ότι δεν υπάρχει μόνο μία λύση σε ένα πρόβλημα. Είναι πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Έχουμε τη θεωρία του σπασμένου παραθύρου, που όπως ξέρετε μας έρχεται από την Αμερική, αλλά νομίζω ότι μπορεί να εφαρμοστεί και στην Αθήνα. Η οποία τι λέει? Λέει ότι το φιλικό αστικό περιβάλλον είναι και το ασφαλές αστικό περιβάλλον. Άρα ναι, προφανώς θα πρέπει να μιλήσουμε για την καταστολή και να μιλήσουμε και πάρα πολύ ανοιχτά
και ανερυθρίαστα και απελευθερωμένη, αν θέλετε, και από όποιες πολιτικές ή κομματικές εξαρτήσεις, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την πρόληψη. Και εδώ η δικιά μας ευθύνη είναι μεγάλη. Είναι ακριβώς όλα αυτά τα οποία σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα. Έχω καμιά φορά την εντύπωση, πάντα το είχα, ότι ο Δήμαρχος Αθήνας έχει κάτι σαν mission impossible, σαν μια, αναλαμβάνει κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Παράδειγμα, πάντα είχα αυτό το παράδειγμα. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος της Αθήνας όταν σε ένα οικιστικό σύμπλεγμα που μερικές φορές μοιάζει με τη Γάζα, είσαι σε ένα πεζοδρόμιο και είναι Δήμος Αθήνας, στο απέναντι πεζοδρόμιο είναι Δήμος Ζωγράφου, Βύρωνα, Καλλιθέα, Σταύρου, Γαλατσίου. Τι μπορείς να λύσεις σε έναν ενιαίο και συνεχή αστικό ιστό, όπου τα σπίτια πυκνά, οι πολυκατοικίες είναι κολλημένες μία δίπλα στην άλλη, η τούτη πολυκατοικία είναι στο Δήμο Αθήνας, δικιά σας αρμοδιότητα, η δίπλα πολυκατοικία, η μεσοτυχία είναι του Δήμου Ζωγράφου, Γαλατσίου ή οτιδήποτε. Αυτό σημαίνει ότι και οι υποδομές πριν από κάτω είναι κοινές και όλα τα κτλ. Ούτε η περιφέρεια μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί η περιφέρεια είναι πελώρια, έχει και βουνά, έχει παραλίες, έχει Ανατολική Αττική, έχει Πειραιά, έχει... Αυτή είναι μια παλιά συζήτηση περί Μητροπολιτικού Δήμου, η οποία ανακυκλώνεται και ποτέ δεν λύνεται. Πώς το αντιμετωπίσατε εσείς αυτά τα 4 χρόνια? Ξέρετε, γινόταν για πάρα πολλά χρόνια αυτή η συζήτηση για την περίφημη Μητροπολιτικότητα. Και θέλω να απαντήσω πολύ ειλικρινά. Είχα πάντα την αίσθηση ότι είναι πιο πολύ μια σύντηση που έχει κάποια χαρακτηριστικά φέρετζε. Είναι, αν θέλετε, το άλοθη των δημάρχων ή των εκάστοτε υποψηφίων δημάρχων για αυτά που κάνουν ή για αυτά τα οποία δεν μπορούν να κάνουν. Ναι. Γι' αυτό και νομίζω ότι δεν θα με έχετε ακούσει εμένα ποτέ. Όχι. Να αναφέρομαι σε αυτή. Άλλωστε, το ζήτημα αυτή τη στιγμή δεν είναι να σκεφτούμε οριζόντια, αλλά κάθετα. Τι εννοώ? Το μοντέλο το οποίο εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε είναι το μοντέλο της τοπικότητας. Μιας πόλης η οποία δουλεύει από τα κάτω, από τη γειτονιά. Η εποχή των σκληρών ιεραρχιών, των γραφειοκρατιών, των κλειστών σιλό, έχει περάσει να επιστρεπτεί. Ζούμε στην εποχή των δικτύων. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημά μας, που είναι η γνώση και η δουλειά στο πεδίο. Να πάω τώρα, αν μου επιτρέπετε, ένα βήμα παραπέρα. Τι σημαίνει αυτό επίσης ως προς το θεσμικό πλαίσιο, γιατί αυτή ήταν η ερώτησή σας, ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτό το κουβάρι των αρμοδιοτήτων και να το ξεμπλέξουμε, γιατί είναι ένας πραγματικός τραγέλαφος. Γιατί αυτό με τις αρμοδιότητες είναι ο πόνος μου και θα σας ζητήσω να μείνετε για να το κουβεντιάσουμε και αυτό στη συνέχεια και άλλα. Θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε πολλά για την πόλη, την... Δεν είναι απλώς η πιο μεγάλη πόλη της χώρας και η πρωτεύουσά της, είναι και η πιο εμβληματική, το πιο εμβληματικό σημείο όλης της χώρας. Είναι αυτό με το οποίο η εικόνα της χώρας ταυτίζεται όταν τη βλέπει κανείς απ' έξω. Εισαγωγή στο δεύτερο μέρος του ημερολογίου. Καλεσμένος ο Κώστας Μπακογιάννης, ο δήμαρχος και υποψήφιος δήμαρχος της Αθήνας. Είχαμε πιάσει μια συζήτηση περί αρμοδιοτήτων. Ήταν αυτή η εικόνα στις ημέρες της καταιγίδας που είδαμε μια γυναίκα να την παρασύρουν τα νερά στη Βασιλή Σοφίας και έτσι έμαθα, γιατί δεν το ξέρα, ότι η Μεν Μαρασλή είναι αρμοδιότητα του Δήμου και εκεί πρέπει ο Δήμος να έχει καθαρίσει τα φρεάτια, αλλά η Βασιλή Σοφίας δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου και καθαρίζει μεν ενδεχομένως τα φρεάτια, αλλά παρανομώντας, είναι της περιφέρειας. Και από εκεί και πέρα αρχίζει αυτό το τρομερό κουβάρι, το ποιος είναι αρμόδιος γιατί. Είναι πραγματικά εξοργιστικό. Και είναι... Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αν είδα κάπου τα στοιχεία που είδαν σωστά, είναι ότι η Πανεπιστημίου είναι στην αρμοδιότητα του Δήμου, αλλά η Σταδίου είναι στην αρμοδιότητα της περιφέρειας για κάποιο λόγο. Ή δεν είναι έτσι? Να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Η Οδός Αθηνάς, ναι, που είναι το Δημαρχείο, ναι, της πόλης των Αθηνών, δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων. Ωραία. Κοιτάξτε, είναι ντροπή. Και είναι διπλή ντροπή να επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση ξανά και ξανά όλα αυτά τα χρόνια. Να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα πώς βρεθήκαμε ως εδώ. Γιατί, κύριε Τσίμα, δεν έτυχε, πέτυχε. Είναι συνειδητή επιλογή ενός πολιτικού συστήματος που θεωρεί πως κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύει τον εαυτό του. Στην πραγματικότητα όλοι μαζί χάνουμε. Εδώ λοιπόν ισχύει το παλιό ρητό ότι ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να συμβεί επιτέλους για να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε τα περιθώρια. Πρακτικά, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση στην κυβέρνηση. Όλα τα φρεάτια,
που είναι εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων πρέπει να είναι και ευθύνη του Δήμου Αθηναίων. Και αρμοδιότητα. Όλα και όλα τα... Όλα, όλα. Ο δημόσιος χώρος εντός του Δήμου Αθηναίων που είναι ευθύνη ενδεχομένως ηθική, πολιτική, αυτοδιοικητική πρέπει να είναι και αρμοδιότητα του Δήμου Αθηναίων. Διότι δεν είναι μόνο τα φρεάτια. Εδώ οδηγούμαστε και σε άλλες καταστάσεις. Να σας δώσω έτσι δύο παραδείγματα. Θέλουμε να φτιάξουμε τη γέφυρα του Αγίου Νικολάου. Είναι μια πεζογέφυρα στο Αγίου Νικολάου, ναι. Στα Πατήσια. Αυτή που περνάει πάνω από τις γραμμές του τρένου. Ακριβώς. Ναι. 10 χρόνια ήταν κλειστή. Πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε την αρμοδιότητα για να μπορέσουμε να κάνουμε το έργο. Ή θέλουμε να κάνουμε ένα αντιπλημμυρικό στη Ριζούπολη. Και εκεί πρέπει να πάμε να διεκδικήσουμε την αρμοδιότητα, να πάρουμε άδεια και εξαίρεση από το Υπουργείο Υποδομών για να κάνουμε το έργο. Το κάναμε το ένα, το κάναμε και το άλλο. Αλλά υπάρχει λόγος να μπλεκόμαστε σε αυτό το γραφειοκρατικό κικαιώνα. Πώς λύνεται αυτό? Πάρα πολύ απλά. Λύνεται με έναν Δήμο, ο οποίος, θα μου επιτρέψετε να το πω, νομίζω δεν εκπέμπει έτσι κάποια αυταρέσκεια, που για πρώτη φορά στα χρονικά, αντί να σπρώχνει αρμοδιότητες από πάνω του, έρχεται και ζητάει αρμοδιότητες να πάρει πάνω του. Λύνεται με ένα Δήμο ακτιβιστικό, ο οποίος αρνείται να κάθεται σε μια κερκίδα και να έχει το ρόλο του σχολιαστή, αλλά θέλει να πάρει την ευθύνη. Και ναι, να μπορέσει να κάνει πράξη και το γνωστό ρητό, τα παράπονα στο Δήμαρχο. Διάβαζα και μου είχε κάνει εντύπωση στην έκθεση αυτή τη Επιτροπή Πισαρίδη που συγκροτήθηκε με επικεφαλή τον Νομπελίστα για να προτείνει λύσεις για την ανάπτυξη της χώρας και τον εξχρονισμό της, το παράδειγμα των σχολείων. Έλεγε λοιπόν, έπαιρνε ως παράδειγμα ότι ένα σχολείο, το πρόγραμμά του και το προσωπικό του είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας. Το κτίριο είναι αρμοδιότητα του Δήμου, η συντήρηση του κτιρίου. Και ο εξοπλισμός είναι αρμοδιότητα της ανώνυμης εταιρείας κτηριακές υποδομές ΑΕ. Και λέει ότι αυτό είναι παράλογο. Έτσι δεν φτιάχνεις ένα καλό σχολείο όταν δεν υπάρχει κάπου συγκεντρωμένη αρμοδιότητα. Και η πρόταση της Επιτροπής Πισαρίδη τότε, η οποία πέρασε απαρατήρητη, ήταν ό,τι αφορά το σχολείο, ακόμη και ο διορισμός του προσωπικού να είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Θα το παίρνατε αυτό? Πολύ σωστά. Κοιτάξτε, να το πάρουμε από το σχολείο, ο παιδικός σταθμός, να το πάρουμε από δύο πλευρές. Από την πλευρά της Αθήνας και από την πλευρά της περιφέρειας. Ξεκινάω από την Αθήνα. Έχουμε σήμερα το 39ο. Το 39ο είναι ένα σχολείο, το οποίο είναι εκτισμένο πάνω σε ένα πρανές. Το πρανές αυτό δεν δημιουργεί ζητήματα στατικότητας και ασφάλειας για το σχολείο και τους μαθητές, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει ένα έργο για να προστατευτεί ο δρόμος που είναι από κάτω. Αυτό εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άμα δείτε τη φωτογραφία, θα αναρωτηθείτε, μα είναι δυνατόν κάτι τέτοιο να καθυστερεί? Γιατί εκκρεμεί? Γιατί ήταν αρμοδιότητα της ΚΤΥΠ. Ξεκινήσαμε εμείς με τη δικιά μας λογική, αυτή την τετραετία, το πήραμε πάνω μας και τώρα εκτελείται το έργο. Θα ήταν όλο αυτό τόσο πιο καθαρό και εύκολο, αν απλώς λέγαμε ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν με το Δήμο. Και να σας δώσω τώρα και ένα δεύτερο παράδειγμα, την πλευρά της περιφέρειας, αν μου επιτρέψετε, αν και δεν ήθιστε προεκλογικά, να φορέσω τα προηγούμενα μου καπέλα. Περιφερειακή Τράπεζα Ελλάδος και του Δημάρχου Καρπενησίου. Μια μάχη που δίναμε κάθε φθινόπωρο, τέτοια εποχή, ήταν να στελεχωθούν τα σχολεία μας. Θυμάμαι, σαν και τώρα, να μετάω τις μέρες, 13 Οκτωβρίου, 15 Οκτωβρίου, φτάναμε και 22 Οκτωβρίου και δεν είχαμε καθηγητή Αγγλικών. Δεν είχαμε φιλόλογο. Δεν είχαμε μαθηματικούς. Γιατί αργούσε το σύστημα. Και πάντοτε είχα το εξής, νομίζω, απλό επιχείρημα. Ο Δήμαρχος, που τα παιδιά του πηγαίνουν σε αυτά τα σχολεία, δεν θα αφήσει ποτέ τα σχολεία χωρίς στελέχωση. Ο Υπουργός Παιδείας όμως που είναι στην Αθήνα και δεν ξέρει τι γίνεται στα Άγραφα, στο Δομοκό, πόσο πάνω, μάλλον πιο πάνω, στην Κομωτινή, στο Δημότυχο, είναι πολύ πιθανόν να μην μπορέσει να αντιληφθεί την αναγκαιότητα και το επίγον του ζητήματος. Άρα, ναι. Η απάντηση καταλαβαίνω ότι είναι ναι. Τώρα, επειδή αρχίσαμε την κουβέντα με την ασφάλεια, ίσως το μεγαλύτερο θέμα ασφάλειας πια και τέθηκε νομίζω και στον προεκλογικό σας διάλογο, γιατί νομίζω ότι και ο κύριος Δούκας είχε ενδιαφέρουσες προτάσεις επ' αυτού, είναι άλλωστε το επιστημονικό του πεδίο, είναι η ασφάλεια απέναντι στην κλιματική κρίση. Η θεωρία λέει ότι επειδή θα μπαίνουμε σε μια εποχή όπου η κλιματική κρίση θα είναι το βασικό, ας πούμε, πρόβλημα της ζωής μας, οι πόλεις είναι αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο και κυρίως
εκεί όπου πρέπει να γίνει προσπάθεια για να προστατευτούν. Δηλαδή, πόλεις ανθεκτικές απέναντι στην κλιματική κρίση. Αυτή είναι μια διεθνή συζήτηση που την παρακολουθείτε, γιατί είστε και στο δίκτυο των πόλεων, των ευρωπαϊκών, που τα συζητάτε αυτά. Τι σημαίνει αυτό για την Αθήνα? Δηλαδή, η εμπειρία σας από την πρώτη τετραετία, τι κάνατε καλά, τι δεν κάνατε καλά, τι μπορεί να γίνει τώρα, και η εμπειρία από αυτό που νιώθετε ότι μας έρχεται, σε τι συμπέρασμα σας έχει οδηγήσει? Από την πρώτη μέρα, από την 1η Σεπτέμβρη του 2019, εμείς υιοθετήσαμε τη λεγόμενη ρήτρα κλίματος. Mm-hmm. Πολύ απλά, κλιματικοποίησαμε όλες μας τις πολιτικές, μικρές ή μεγάλες. Από τα υλικά που χρησιμοποιούμε στα νέα πεζοδρόμια, τα οποία είναι όλα ψυχρά, για να μην κρατάμε τις υψηλές θερμοκρασίες, μέχρι τα νέα πάρκα τα οποία δημιουργούμε, όπως το Κοροπούλι στα Σεπόλια, που ήταν ένα εργοστάσιο που τον κρεμίσαμε και κάναμε ένα πάρκο νέας γενιάς 4 στρεμμάτων. Από τα Pocket Parks, που κάναμε ένα δίκτυο Pocket Parks στην Αθήνα, και τις ζωντοφυτεύσεις, χιλιάδες ζωντοφυτεύσεις, μέχρι και τη διπλή ανάπλαση, που δεν είναι πράσινη μόνο λόγω του αγαπημένου μας Παναθηναϊκού, αλλά και επειδή προβλέπεται στο σχέδιο ένα πάρκο 215 στρεμμάτων γύρω από την αρένα. Και βέβαια, τη θέση της λεωφόρου που θα γκρεμιστεί, θα πάρει ένα πάρκο σε μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας. Και από την ανάγκη συντήρησης των υφιστάμενων χώρων πρασίνου, και εδώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στη χρήση του νερού. Ξέρετε, ένα από τα πράγματα που με είχαν εντυπωσιάσει περισσότερο, δυσάρεστα, το φθινόπωρο του 19 όταν ξεκινήσαμε, είναι ότι δεν υπήρχε καν αυτόματο πότισμα. Ναι. Στους χώρους πρασίνου της πόλης. Γι' αυτό και είχαμε αυτό το φαινόμενο που μεταφορικά και κυριολεκτικά καιγόντουσαν στην Αθήνα οι χώροι πρασίνου το καλοκαίρι. Αυτό δεν γινότανε επειδή είμαστε μια μεσογειακή πόλη με υψηλές θερμοκρασίες μόνο. Αλλά γιατί δεν έχουμε αυτόματο πότισμα. Γινότανε κυρίως γιατί αυτό που έχουμε στο μπαλκόνι μας δεν το είχαμε στο άλσος μας, μέχρι τον εθνικό κήπο, που αν κάνετε μια βόλτα θα δείτε ότι έχει γίνει σπουδαίο έργο υποδομών, μέχρι το Λυκαβητό, το λόφο του Στρέφη, το Φιλοπάπου, τον Αδυτό, όλους μας τους λόφους, τα αστικά μας πνευμόνια. Υπάρχει η πρόταση του κυρίου Δούκα, 25.000 δέντρα στην πενταετία. Σας φαίνεται λογική, δηλαδή είναι κάτι που γίνεται? Η Αθήνα έχει αυτή τη στιγμή 100.000 δέντρα. Mm-hmm. Αν θεωρήσουμε ότι μπορούμε να προσθέσουμε άλλα 25.000, εγώ θα έλεγα ότι είναι λίγο υπεραισιόδοξο. Η δικιά μας στόχευση είναι για 16.000 δέντρα. Λαμβάνω υπόψη και ότι πολλά από τα δέντρα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή είναι γερασμένα. Άρα θέλουν να ανανεώσει. Β, ότι πολλά από αυτά δεν είχαν φροντίδα για πάρα πολλά χρόνια. Να το πω πάρα πολύ απλά, δεν είχαν κλαδευτεί. Αυτό, ξέρετε, δημιουργεί μια ιδιαίτερη επιβάρυνση στο ίδιο το δέντρο. Λαμβάνω υπόψη ότι όπως είχαμε τώρα τις μουριές, οι οποίες ασθένησαν όπως ξέρετε, και τις αντικαταστήσαμε με μεγαλύτερα ψηλά δέντρα, για παράδειγμα τις ζακαράντες στη Βασιλή Σοφίας, έχουμε να πάρουμε μια σειρά από τέτοιες αποφάσεις τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως λαμβάνω υπόψη ότι έχουμε και τις θαμηνίες. Από το 20 μέχρι το 24 είχαμε δύο, μέχρι το 23 είχαμε δύο μεγάλες θαμηνίες, που δυστυχώς χάσαμε πάρα πολλά δέντρα τα οποία θα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε. Προσπαθώ, όπως βλέπετε, να μιλώ πάρα πολύ ρεαλιστικά και πάρα πολύ πρακτικά. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτα μία, για να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να γυρίσουμε. Αλλά πριν το διαφημιστικό διάλειμμα θέλω να σας ρωτήσω. Εγώ ως πήγα στο γήπεδο της Λεωφόρου και είδα μάτς του Παναθηναϊκού, μαθητής της πρώτης δημοτικού με πήγανε. Και έχω πάντα την απορία, παρακολουθώντας την πορεία της διπλής ανάπλασης που θα μπορούσε να έχει τελειώσει εδώ και 20 χρόνια, αλλά ακόμη είναι κρεμής, αν θα προλάβω να μπω στο καινούριο γήπεδο. Εννοείται, κύριε Τσίμα, το 2026. Παρασκευή 13 Οκτωβρίου, τελευταία προεκλογική ημέρα, στο στούντιο Κώστας Μπακογιάννης, και διαβάζω, ο συναδελφός μου και φίλος μου, Μιχάλης Μητσός, γράφει στην τελευταία σελίδα των νέων για το πολυσυζητημένο θέμα του μεγάλου περιπάτου. Λέει, είναι τέτοιο το αυτομαστίγωμα του Μπακογιάννη τον τελευταίο καιρό που δεν σου κάνει καρδιά να του επιτεθείς. Ποιο ήταν το λάθος, αλήθεια? Δηλαδή, ο πυρήνας του λάθους. Γιατί όταν πρωτοάκουσα την ιδέα, ομολογώ ότι μου είχε φανεί συναρπαστική. Δεν φανταζόμουν ότι θα αποδειχθεί τόσο και λάθος και τόσο μπλεγμένο στην εφαρμογή του. Η αρχική σύλληψη ήταν σωστή. Στην υλοποίηση όμως κάναμε πολλά λάθη. Και καθυστερήσαμε και ταλαιπωρήσαμε και εξοργήσαμε.
και έχει δίκιο ο εξαιρετικός σας συνάδελφος, ότι εγώ έχω κάνει μια επιλογή η οποία είναι εξής. Και να επικοινωνήσω πως έχω αντιληφθεί το λάθος, αλλά και να επικοινωνήσω πως δεν θα επιτρέψω στον εαυτό μου και στην ομάδα μου να επαναλάβουμε το ίδιο λάθος ξανά. Για μένα είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό έχει ήδη γίνει ορατό. Και όχι στα λόγια. Είναι ένα λάθος όμως που. Με παραδείγματα. Είχε συνέπειες στη ζωή πολλών ανθρώπων και της πόλης και έχει θυμώσει και πολλούς ανθρώπους. Ναι. Απολύτως. Έχει θυμώσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Το καταλαβαίνω πλήρως. Γι' αυτό και όπως σας είπα νωρίτερα, αναφέρομαι σε αυτό δημόσια. Πολλές φορές μιλάω περισσότερα εγώ για τον περίπατο και την πανεπιστημίο από ό,τι άλλοι. Επισημένοντας όμως ταυτόχρονα ότι νομίζω και πιστεύω πως το τελικό αποτέλεσμα αποζημιώνει. Η πλατεία Ομονία σήμερα δεν έχει καμία σχέση με την Ομόνια 2019. Θυμάστε, ήταν μια μαύρη τρύπα και το έχει γίνει ξανά πλατεία. Το Σύνταγμα, το κάτω κομμάτι της πλατείας Συντάγματος, ολοκληρώθηκε και έχει αλλάξει η λογική και η αισθητική της πλατείας. Η Πανεπιστημίου, που έχει πάρει πια σαρκοκιωστά, είναι ένας πράσινος συμπεριληπτικός δρόμος με δέντρα. Με υποδομές επιτέλους. Η κριτική είναι ότι έτσι κι αλλιώς το Πανεπιστημίου ήταν ένας από τους λίγους δρόμους της Αθήνας με φαρδιά πεζοδρόμια που μπορούσες να περπατήσεις. Είναι τώρα λίγο καλύτερα. Φαρδιά πεζοδρόμια στα οποία όμως δεν χωρούσαμε όλοι. Δεν χωρούσαν οι άνθρωποι με αναπηρία για τους οποίους δεν υπήρχαν υποδομές. Χωρούσαν αισθητά λιγότερα δέντρα από ό,τι είναι σήμερα. Τα μισά. Χωρούσαν πολύ λιγότερα τετραγωνικά μέτρα πρασίνου. Έχουν γίνει βήματα στο κέντρο για να γίνει η Αθήνα πιο ευρωπαϊκή. Αν αφήσουμε το μεγάλο περίπατο και την Πανεπιστημίου, έχετε σκεφτεί ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος εκτός από αυτό? Δηλαδή, από όσα λάθη και φαντάζομαι έγιναν πολλά, αλλά ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος που έγινε σε αυτή την τετραετία? Μόνο όποιος δεν δουλεύει δεν κάνει λάθη. Ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν θέλετε, και χαρακτήρος, μπαίνω μέσα στη φωτιά. Δίνω τις μάχες μου. Δεν κερδίζω, ενδεχομένως, μάλλον σίγουρα, όλες τις μάχες. Αλλά τις δίνω όλες. Και κοιτώντας πίσω, καθώς είναι έτσι αυτή η τελευταία μέρα της προεκλογικής περίοδου, αλλά ουσιαστικά η θητεία λίγη τύπης τέλος του χρόνου, αλλά εντάξει, να συμφωνήσουμε ότι μια θητεία λίγη με τις εκλογές, άμα επιτρέψετε. Να σας πω πως έχω τη συνείδησή μου απολύτως καθαρή. Ως ένας άνθρωπος που προσπάθησε πάρα πάρα πολύ και από τα δημοτικά πολυατρία που αυτή τη στιγμή λειτουργούει ένα σε κάθε δημοτική κοινότητα, των οποίων τα 4 από τα 7 είναι πολυατρία, μέχρι το κέντρο φιλοξενίας αστέγων, μέχρι τα πολλά μικρά έργα στις γειτονιές, τα γηπεδάκια, τις παιδικές χαρές, τα πεζοδρόμια, μέχρι τη δουλειά που έχουμε κάνει στο πράσινο, στην καθαριότητα, στον ηλεκτροφωτισμό, τις δράσεις που έχουμε κάνει για τον πολιτισμό, αλλά και κάποιες, αν θέλετε, λίγο πιο εμβληματικές δράσεις που θα μείνουν από το Πάρκο Ελευθερίας. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να επισκεφτείτε το νέο Πάρκο Ελευθερίας. Και έχω δει και το καινούριο αυτό το χώρο του βιβλίου. Ναι, είναι υπέροχο νομίζω. Θα είναι μια συνάντηση γενεών στο Πάρκο Ελευθερίας, μέχρι το θέατρο του Λυκαβητού, αλλά και αυτά που προγραμματίζουμε κυρίως. Προλάβατε την ερώτηση, γιατί θα σας έλεγα μόνο ότι είναι άχαρο να το ρωτάει κανείς τον υποψήφιο την παραμονή των εκλογών. Αν η θητεία σας έλεγε την Κυριακή, αν χάνατε τις εκλογές Κυριακής, τι θα κρατούσατε από αυτό που κάνατε? Να σας ρωτήσω λοιπόν, τι μάθατε που δεν ξέρατε το 2019? Θα κρατούσα πρώτα απ' όλα την τεράστια μου ευγνωμοσύνη στους Αθηναίους και τις Αθηναίες που με επιτρέψαν να τους υπηρετήσω. Ξεκάθαρα. Τι έμαθα αυτά τα χρόνια? Έμαθα κάτι το οποίο νομίζω το γνώριζα πάρα πολύ καλά μέσα μου, γιατί μην ξεχνάτε ότι εγώ προέρχομαι από την αυτοδιοίκηση. Ξεκίνησα από ένα μικρό δήμο με 50 κοινότητες και χωριά για να φτάσω στην Αθήνα των 129 γειτονιών. Πόσο σημασία έχει το να δουλεύεις από τα κάτω. Είναι αυτό το οποίο σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Πόσο σημασία έχει να μην κουνάς το δάχτυλο, αλλά να δίνεις το χέρι. Πόσο σημασία έχει να ακούς. Χτες το βράδυ έτυχε να συναντηθώ με τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο των Αλβανίας, των Τυράννων.
έναν εξαιρετικό ιεράρχη, φωτισμένο και σοφό άνθρωπο, ο οποίος έλεγε ακριβώς αυτό. Έλεγε ότι πια στην εποχή μας δεν ακούμε και πρέπει να μάθουμε να ακούμε τους συνομιλητές μας. Και όταν εγώ του είπα, μα ξέρετε, μακαριότατε, είναι η ενσυναίσθηση η λέξη της εποχής, μου απάντησε ότι είναι, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Ξέρει ότι κανείς θα πρέπει να σέβεται και να ακούει και να το κάνει πράξη. Νομίζω ότι μας άνοιξε το δρόμο για μια φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε αυτές τις τελευταίες 24 προεκλογικές ώρες και καλά αποτελέσματα την Κυριακή. Να είστε καλά. Καλημέρα.